Πάντως όλα τα μέτρα δείχνουν άρωμα εκλογών. Πάμε, μιας και που λέμε για άρωμα εκλογών, έχουμε μία νέα δημοσκόπηση και σε λίγο θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα στους φίλους τηλεθεατές. Για να μας πείτε, αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας. Εγώ πάντως ακόμα δεν ξέρω, Φίλιππε. Θα ακούσουμε τον κόσμο. Δεν είσαι θέλουμε να ακούσουμε τους τηλεθεατές. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο πολιτικό κόμμα θα ψηφίζατε. Έχει βγει και μία δημοσκόπηση σήμερα, η οποία δείχνει να κλείνει ψαλίδα και να μειώνει τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ. Αλλά χωρίς να τα αυξάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν πλέον η ψαλίδα έχει φτάσει σε σημείο, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, στις 5,5 μονάδες. Η δημοσκόπηση από ποια εταιρεία είναι? Είναι από την εταιρεία Prorata. Για λογαριασμό. Για τον λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, Φιλίππε. Μάλιστα. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη φαίνεται ότι η ψαλίδα έχει κλείσει στο 30% για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο 24,5% για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 15,5%. Πάμε λοιπόν να δούμε τρίτο κόμμα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ποιο είναι και με τι ποσοστό. Είναι το Κίνημα Αλλαγής με 12%. Μάλιστα. Μετά έχουμε το ΚΚΕ το οποίο βρίσκεται στο 5%, την Ελληνική Λύση στο 3,5%, Μέρα 25 στο 2%. Άλλα κόμματα είναι στο 5,5. Υπάρχουν άλλοι. Τι άλλο γράφει η δημοσκόπηση? Ποιο άλλο κόμμα αναφέρεται μέσα? Οι Έλληνες. Ναι, του Κασιδιάρη. Είναι το κόμμα του Κασιδιάρη, βεβαίως. Το οποίο είναι στο 2% από 1,5% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα. Να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Το 47% ζητούν πρόωρες εκλογές. Ναι, ναι. Ενώ η ακρίβεια είναι στα πάνω-πάνω της ως πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες. Τρία είναι που ανησυχούν, αν θες τα αναφέρουμε, που ανησυχούν τους Έλληνες πολίτες πολύ. Είναι οι ανατιμήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε τρόφιμα, φυσικό αέριο και λοιπές μορφές θέρμανσης. 96% ναι, για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ανησυχία των πολιτών. Σχεδόν σε όλοι. Όλοι. Λογικό είναι. Όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε, αν είχαμε σήμερα εκλογές, τι θα ψήφιζε ο κόσμος. Γιατί ακούμε και ναι, διαβάζουμε δημοσκοπήσεις δεξιά και αριστερά και κάθε φορά είναι διαφορετικές. Αν είναι εφημερίδα ή μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή έχει μεγαλύτερα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία, εάν πρόσκειται προς την αριστερά τα ποσοστά είναι μειωμένα, είναι ένα μπέρδεμα. Είναι ανάλογα ποιο μέσο ενημέρωσης το βγάζει και ποια εταιρεία. Εκεί έχουμε οδηγηθεί. Εκεί έχει γίνει το πράγμα, όπως παρακολουθούμε, και γι' αυτό και ο κόσμος αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.